Η Λεωφόρος Αμαλίας είναι κατάμεστη από χιλιάδες κόσμου οι οποίοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική πολιτική. Οι άνθρωποι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κινήματος «Παρετηθείτε» βρίσκονται εδώ και διαρκώς συγκεντρώνονται και περισσότεροι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν φωνάζοντας συνθήματα όπως «Παρετηθείτε και φύγετε», ενώ όπως είπες και εσύ από τα μεγάφωνα από νωρίς το απόγευμα παίζονται ομιλίες, προεκλογικές ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, στις οποίες αναφερόταν πως θα καταργηθεί το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, καθώς και άλλες αναφορές στην κυβερνητική πολιτική λιτότητας. Να σου πω επίσης ότι ο κόσμος σειραίει διαρκώς, είναι αυξημένος ο κόσμος αυτή τη στιγμή από ό,τι υπήρχε προηγουμένως, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζουν να ακούγονται ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα από τα μεγάφωνα. Αυτό που είχε δημιουργήσει ανησυχία από νωρίς το απόγευμα ήταν ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, κυρίως σε ιστότοπους αντιεξουσιαστών, οι οποίοι ανέφεραν πως θα υπάρχουν αντισυγκεντρώσεις εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Να σου πω ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα μέχρι στιγμής. Τα πάντα είναι ειρηνικά, με συνθήματα από τους ανθρώπους οι οποίοι υπό τη σκέπη ενός κινήματος, το οποίο όπως λένε οι ίδιοι δεν έχει καμία πολιτική ταυτότητα ή κανένα πολιτικό χρωματισμό, συγκεντρώθηκαν εδώ προκειμένου να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους στην κυβέρνηση. Επίσης, οι γύρω δρόμοι είναι κλειστοί, όπως προείπες, δηλαδή τόσο ο πλάγιος δρόμος από τη Βουλή στα Λουλουδάδικα, στη Βασιλή Σοφίας, είναι αποκλεισμένος από αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν παραταγμένες αστυνομικές δυνάμεις, γενικά είναι διακριτική η παρουσία, θα έλεγα.